Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η επίσημη παρουσίαση της ψηφιακής έκδοσης «Μικράς Ασίας Σαύρα Μελωδική», που αποτελεί μια παραγωγή του οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδας Γερμανός ο Μελωδός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος στο πανέμορφο κατασκηνωτικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αγία Εκατερίνη στο καινούριο Λοκρίδος. Αυτή η μεγάλη συναυλία αποτέλεσε και το επιστέγασμα του θερινού προγράμματος του κατασκηνωτικού κέντρου, το οποίο φιλοξένησε φέτος τους πλήρους ανακαινισμένους χώρους του περισσότερα από 1000 παιδιά, ανάμεσά τους και 50 πονεμένα παιδιά του πολέμου, παιδιά από τη δοκιμαζόμενη Ουκρανία. Πρώτα απ' όλα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ, που είστε παρόντες, που είστε πάντα παρόντες, γιατί πολλές φορές η πιο δυνατή παρουσία είναι αυτή η οποία σαρκώνεται στην απουσία. Η πιο δυνατή παρουσία είναι αυτού που νοιάζεται, αυτού που προσεύχεται, αυτού που αγωνιά και κυρίως αυτού που αγαπά. Και πάνω απ' όλα εσείς αγαπάτε. Αγαπάτε την Εκκλησία, αγαπάτε τον Χριστό, αγαπάτε τα παιδιά, αγαπάτε την νεολαία, αγαπάτε την πατρίδα, αγαπάτε αυτόν τον τόπο. Είμαστε σήμερα εδώ σε μία ακόμη εκδήλωση για την Μικρασιατική καταστροφή. Συμπληρώνονται 100 χρόνια για την Μικρασιατική καταστροφή, κυρίες και κύριοι. Μια καταστροφή που ακολούθησε τους τριάμβους στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια επέτειο που στη δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώνουμε σήμερα με όσα δύσκολα και τραγικά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, μας θυμίζει ότι η λάθος ανάγνωση των διεθνών δεδομένων, οι βιαστικές κινήσεις και οι ασύνετες μεταβολές πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν δεινά, κακά, που να ταλαιπωρούν ανθρώπους για πολλές δεκαετίες. Η σύνεση και η σοφροσύνη μας διδάσκει η Μικρασιατική καταστροφή είναι κεφαλαιώδες πολιτικές αρετές. Η τραγωδία όμως της Μικρασιατικής καταστροφής, εκτός από αυτό το χαρακτηριστικό, έχει και ένα χαρακτήρα υποποιίας για το ελληνικό έθνος. Και αυτό γιατί μια Ελλάδα σε άθλια οικονομική κατάσταση, πολιτικά διχασμένη εκείνη την περίοδο, υποδέχθηκε περίπου 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, έκανε ό,τι χρειαζόταν και ό,τι μπορούσε για να επιβιώσουν οι πρόσφυγες αυτοί τον πρώτο δύσκολο χειμώνα του 1922-23 και στη συνέχεια κράτος και πολίτες κάναν ό,τι απαιτούταν για να ενσωματωθούν ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί στην ελληνική κοινωνία. Στέκομαι με πολύ συγκίνηση και με πολύ χαρά μπροστά σας. Γιατί σήμερα εσείς οι χιλιάδες που συγκεντρωθήκατε εδώ και μας θυμάτε με την παρουσία σας, είστε η δύναμη για κάθε μία από τις δράσεις που έχουμε την τιμή και τη χαρά να υλοποιούμε. Δράσεις στις οποίες συνοδοιπορούμε και θέλω σεβασμιότατα να σας ευχαριστήσω πολύ θερμά και δημοσίως για μία ακόμη φορά γι' αυτό και οι οποίες μας δίνουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αισθανόμαστε η ταπεινότητά μας υπερήφανη στην αντιφατικότητα αυτή της διατύπωσης. Υπερήφανη όμως γιατί πριν από λίγες μέρες από αυτή τη συνοδοιπορία είχαμε εδώ δίπλα, στον τόπο που στεκόμαστε ή ακόμη και σε αυτό το γήπεδο που σήμερα όλοι πατούμε, 40 Ουκρανόπουλα, παιδάκια ταλαιπωρημένα από τον πόλεμο, στα οποία προσπαθήσαμε να δώσουμε μια μικρή ανάσα αισιοδοξίας και να τους θυμίσουμε πώς είναι η ζωή που αξίζει στα μικρά παιδιά. Όλες αυτές οι δράσεις που τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας έχουν μεγάλο, έντονο και θερμό ανταπόκρισμα στην κοινωνία της Φθιώτιδας και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Θα ήθελα να συμπληρώσω με πολύ αγάπη και φαντάζομαι το επιτρέπει το Διευθυντή του Οδείου, θεσμικά αντισυμβαλόμενοι ο Περιφερειάρχης και εγώ, πίσω μας όμως βρίσκεται μια υπέροχη ομάδα, μια υπέροχη παράταξη και οι όποιες μας αποφάσεις τέτοιου είδους έχουν και το ομόφωνο και το ομόθωμο, το ομόθυμο, όπως επίσης οφείλω να συμπληρώσω ότι μεγάλο μέρος της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου τη στηρίζει και συναποφασίζει και συμφωνεί με αυτές. Είναι για εμάς μεγάλη ευτυχία το γεγονός ότι η χάρη του Θεού μας ευλόγησε να γαλουχηθούμε δίπλα σε μικρασιάτες γονείς δεύτερης γενιάς. Έτσι είχαμε την ευκαιρία εξαπαλώνων ήχων να μπολιαστούμε με μελωδικά ακούσματα μιας ιδιαίτερης σαύρας, πλούσιες από νότες και μελήρητες μουσικές θέσεις.
Πάντα μας συγκινούσαν οι ιστορίες και οι απόψεις των ανθρώπων εκείνων που η προσφυγιά τους έμαθε να μην το βάζουν κάτω και να αγωνίζονται. Νέοι άνθρωποι που μας έμαθαν να αγαπούμε τη ζωή, που στίβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ, όπως λέει ο Ελίτης, που αναζητούν την ομορφιά στην κάθε μέρα, στα χαμόγελα των ανθρώπων, που η λύπη τους έγινε η δύναμή τους. Ο σημερινός ψηφιακός δίσκος γεννήθηκε σαν ιδέα πριν ένα χρόνο περίπου, όταν ο δεσπότης μας, σε μια πολυπίκυλη και πρωτοποριακή κατάθεση ιδεών, στο πλαίσιο μνήμης των 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, ενέταξε και την ηχογράφηση των τραγουδιών της Μικράς Ασίας, τα οποία μεγάλωσαν πολλές γενιές ανθρώπων και στα οποία αποτυπώνεται ο πόνος των προσφύγων, αλλά και η πλούσια πολιτιστική παρακαταθήκη που μας μετέφεραν και μας δίδαξαν οι άνθρωποι του πόνου και της ελπίδας. Και τότε ήταν που επανήλθαν όλες οι παιδικές μας μνήμες και τα πλούσια μουσικά ακούσματα, τα οποία ενίσχυσαν τη θετική ανταπόκριση σε αυτό το υπέροχο κάλεσμα του δεσπότη μας.